σώστες του ΕΚΑΒ. Είναι οι άνθρωποι που είναι οι φύλακες, άγγελοι μας, όταν μας συμβεί κάτι και να βρεθούν την ώρα που πρέπει εκεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είχαμε ένα ανυπόμονο μωρό το οποίο γεννήθηκε μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται εκεί με τους διασώστες, τον κύριο Γιάννη Μπούσιο, από ό,τι βλέπω εδώ, όπου κάνανε αυτή την διάσωση. Για πες μας, Ειρήνη, περισσότερα. Καλημέρα, Νίκο. Πράγματι, ένα μωρό τα ξημερώματα της Δευτέρας ήταν αρκετά ανυπόμονο, με αποτέλεσμα να γεννήθει μέσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όπως είπες και εσύ, έχω κοντά μου τους διασώστες, τους ανθρώπους που βοήθησαν τη νεαρή μητέρα να γεννήσει ένα υγιέστατο αγοράκι, τον κύριο Μπουσίου και τον κύριο Βλάχο, όπου ο τοκετός ξεκίνησε μέσα στο ασθενοφόρο. Κύριε Μπουσίου, πείτε μας για την εμπειρία σας. Είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο ή έχουν συμβεί και παρόμοια περιστατικά? Προσωπικά στην καριέρα μου στο ΕΚΑΒ μου ήταν η τέταρτη φορά. Ήμουν αρκετά ηρέμος. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για άλλη μια φορά. Κάθε φορά που έχετε μια ζωή στο φως είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Ήμασταν με ένα άλλο περιστατικό, μέτρο περιστατικό, και ένα αυτοκίνητο επίμονα κόρναρε, μας σταμάτησε και μας είπε κάτι συμβαίνει. Κατεβήκαμε, είδαμε ότι είναι μια γυναίκα νεαρή, η οποία ήταν έτοιμη να γεννήσει. Βέβαια, ρωτήσαμε ότι αν ήταν το πρώτο της, γιατί συνήθως το πρώτο δεν βγαίνει γρήγορα. Τελικά το παιδί ήταν πάρα πολύ έτοιμο να βγει. Όταν το εξετάσαμε, είδαμε ότι είναι έτοιμο. Του λέω: Γιώργο, καθόμαστε εδώ επί τόπου και αναλαμβάνουμε την Γιάννα όπως έχουμε μάθει κατά την εκπαίδευσή μας. Ουσιαστικά είχατε άλλο ασθενή μέσα στο ασθενοφόρο και ξαφνικά τι έγινε? Σας κόρναρε το αυτοκίνητο? Τι ώρα συνέβη αυτό? Ακριβώς, έγινε γύρω στις 3 και κάτι τα χάραματα, τα ξημερώματα της προχθές. Και ευπευμένα αντιμετωπίσαμε την κατάσταση όπως έπρεπε. Και γέννησα μέσα στο ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά στο θριάσιμο. Η γέννα έγινε σταματημένο το ασθενοφόρο και έγιναν όλες οι εξειδικευμένες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για να βγει το παιδί με υγεία. Ήμασταν τυχεροί, αν και πρωτότοκη βγήκε πάρα πολύ καλά. Ο συνάδελφος έκαψε τον λόρο μετέπειτα και συνέχισε τις διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν. Και κατευθείαν βάλαμε το μωράκι, είναι πολύ σημαντικό, βάλαμε το μωράκι στο στήθος και στην αγκαλιά της μητέρας, γιατί το παιδί έχει ανάγκη να αισθάνεται από την πρώτη στιγμή τον παλμό της καρδιάς της. Να μας μιλήσει και ο κύριος Βλάχος, πώς το βιώσατε όλο αυτό? Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά το συνέστημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Να είναι καλά η μητέρα, να χαίρεται το παιδάκι και να είναι πάντα υγιέστατο. Ευτυχώς δηλαδή ήταν μια εύκολη γέννα. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο εύκολη, έτσι δεν είναι? Κατά κάποιο τρόπο, ναι, ήταν εύκολη η γέννα από ό,τι αποδείχθηκε. Γιατί έχουμε πάει και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολες. Στην ουσία πήγαν όλα καλά και όλα εξελιχθήκαν μια χαρά. Ειρήνη, θα ήθελα κάτι επίσης να επισημάνω για να μαθαίνει και κάποια πράγματα ο κόσμος. Εμείς είμαστε διασώστες. Δεν είμαστε ούτε νοσηλευτές, ούτε τραυματοφορείς, ούτε γιατροί. Έχουμε εκπαιδευτεί να κάνουμε κάποια εξειδικευμένα πράγματα στο δρόμο ή στο σπίτι, εκεί δηλαδή που μας χρειάζεται ο κάθε πάσχων. Το μόνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι να μην γίνεται άσκοπη χρήση του ασθενοφόρου από τον κόσμο, ώστε να ξεπερνάει την ουρά στα επίγοντα. Και το δεύτερο πράγμα είναι η ΛΕΑ να είναι πάντα ανοιχτή ώστε να προσεγγίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Βλάχο. Σε σχέση με τη ΛΕΑ που το βλέπουμε κάθε φορά, το λέμε, αλλά οι συμπολίτες μας δυστυχώς στην πλειοψηφία τους δεν κάνουν αυτό που λέτε, να αφήνουν τη λωρίδα έκτακτης κυκλοφορίας για τα ΟΕΚΑΒ, για τους ανθρώπους που πρέπει να σπεύσουν για να σώσουν ζωές ή να ζήσουν φωτιές ή οτιδήποτε άλλο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή όλα αυτά να αλλάξουν, ώστε να φτάνουμε και εμείς πιο γρήγορα στον τόπο του συμβάντος, όπως και να εξελιχθεί και το επάγγελμά μας και η εκπαιδευτική μας ικανότητα να φτάσει ακόμα περισσότερα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε να είμαστε πιο εξειδικευμένοι και να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό γιατί λειτουργείτε ως φύλακες άγγελοι. Μάλιστα. Και βέβαια, δεν ξέρω, βέβαια είναι ένα από τα πολλά περιστατικά, έτσι, Ειρήνη. Αν μπορεί ο κύριος Μπουσίου να μας πει σε σχέση με όλο αυτό που ζουν, γιατί έχουν να κάνουν με τις ζωές. Είτε τις φέρνουν, είτε τις σώζουν. Έτσι. Είναι μια δουλειά ιδιαίτερη. Πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το πάσχοντα.
Είμαστε εξειδικευμένοι γι' αυτό. Επιθυμούμε και η νέα διοίκηση ευτυχώς προσανατολίζεται στο να αναβαθμίσει το επάγγελμά μας για να μπορέσουμε να πάμε σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γιατί όσο πιο εξειδικευμένοι είμαστε, τόσο καλύτερη παροχή βοήθειας μπορούμε να προσφέρουμε. Κύριε Μπουσίου, στο μευτήριο πήγατε. Πήγαμε στο μευτήριο. Η μητέρα μας επέτρεψε να βγάλουμε για το μωράκι φωτογραφία. Γι' αυτό και το ανεβάσαμε και στα κοινωνικά δίκτυα με την άδειά της. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε μια μητέρα πανευτυχέστατη με ένα υγιέστατο μωρό. Πραγματικά οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές. Πάντα τέτοια. Να φέρνετε ζωές, να κρατάτε ζωές στα χέρια σας και να τις σώζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ειρήνη, σε ευχαριστώ.